Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι μου από Θεσσαλονίκη, Σάββατο 22 Αυγούστου 2020. Το θέμα μας για σήμερα τα μυστήρια των Ερετικών. Κάποιος ρωτάει ε, ο Επίσκοπος της ε, Ορθοδόξου Εκκλησίας όταν Προτεστάντες ή Καθολικοί γίνονται Χριστιανοί Ορθόδοξοι μόνο τους μυρώνει και δεν τους βαπτίζει όπως βαπτίζουμε εμείς τα παιδιά μας. Δηλαδή παραδέχεται το βάπτισμα ράντισμα. Εδώ φίλοι μου θα πρέπει να εξετάσουμε ένα γενικότερο θέμα. ...που αφορά όχι μόνο το κύρος του βαπτίσματος αλλά και των άλλων μυστηρίων των ετεροδόξων είτε αυτοί είναι δηλωμένοι αιρετικοί είτε ε, σχισματική. Ο Μέγας Βασίλειος με αφορμή την αίρεση των καθαρών που τους θεωρεί απεσχισμένους δίνει σαφείς εξηγήσεις πάνω στο θέμα αυτό οι οποίες απηχούν τις απόψεις ε, των εκκλησιών του πόντου και της Μικράς Ασίας. Τι μας λέει λοιπόν. Για να είναι ένα μυστήριο έγκυρο, σύμφωνα με την τάξη που ανέκαθεν ίσχυε στην εκκλησία, δεν αρκεί να τελεστεί από λειτουργό με κανονική χειροτονία, αλλά ο λειτουργός αυτός πρέπει να βρίσκεται και σε μια αδιάκοπη κοινωνία με τη μία Αγία Εκκλησία. Και αυτό γιατί ο λειτουργός που χωρίστηκε από την αληθινή Εκκλησία είτε με αίρεση είτε με σχίσμα διασπά την Αποστολική Διαδοχή εκπίπτει από το χάρισμα της ιεροσύνης, αποξενώνεται από την τελειότητα του πνεύματος και επανέρχεται στην τάξη των λαϊκών. Ε, με άλλα λόγια, αν ένα οποιοδήποτε μυστήριο έχει τελεστεί έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία, έστω και αν έχει τελεστεί σύμφωνα με την τελετουργική τάξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, και αν ακόμα ο λειτουργός του είχε λάβει τη χειροτονία κανονικά πριν να πέσει στην αίρεση ή το σχίσμα, το μυστήριο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως έγκυρο από ορθόδοξη άποψη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία επομένως θεωρεί τα μυστήρια των ερετικών ή των σχισματικών άκυρα, όχι όμως και τελείως ανυπόστατα και ανάλογα με τις περιπτώσεις χρησιμοποιεί το μέτρο της οικονομίας. Ε, όσον αφορά τώρα το την, κοινοτο, την καινοτομία της ε, Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, η οποία δεν χρησιμοποιεί το... Βάπτισμα με τριπλή κατάδυση όπως γίνεται στους Ορθοδόξους, αλλά το ράντισμα, αυτό δεν είναι σύμφωνο με τους λόγους του Κυρίου, τη διδασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας. Ο τρόπος του βαπτίσματος που ίσχυε από την αρχή είναι η τριπλή κατάδυση και ανάδυση του βαπτιζομένου. Άλλωστε τι σημαίνει όρος βαπτίζω. Σημαίνει την πλήρη βύθιση στο νερό. Η βουτιά δεν είναι ράντισμα. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί και η ιστορία της πρώτης εκκλησίας. Όταν ο Απόστολος Φίλιππος βάπτισε τον άρχοντα της Κανδάκης της βασίλισσας των Αιθιώπων, κατέβησαν αμφότεροι εις το είδωρ και μετά ανέβησαν εκ του είδατος, διαβάζουμε στις πράξεις. Ύστερα, η κατάδυση του βαπτιζομένου επιβάλλεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου και για λόγους βαθιά πνευματικούς. Τι εννοώ. Το βάπτισμα συμβολίζει τη συσταύρωση και ταφή του βαπτιζομένου με το Χριστό. Συνθάπτεται με το βάπτισμα και με την ανάδυση ανίσταται, όπως ο Κύριος. Ε, η περιγραφή που μας δίνει ο Ιερός Χρυσόστομος είναι πραγματικά αριστούργηματική. Μας λέει λοιπόν, «Θεία σύμβολα τελούνται μέσα στο νερό» τάφος και νέκρωση και ανάσταση και ζωή. Όλα αυτά πραγματοποιούνται με την τριπλή κατάδυση και ανάδυση. Με τη βήθηση μέσα στο νερό, σαν μέσα σε τάφο, θάπτεται ο παλιός άνθρωπος. Με την ανάδυση πάλι αναστένεται ο νέος εν Χριστώ άνθρωπος. Και όπως είναι εύκολο για μας η βύθιση και ανάδυση από το νερό, έτσι είναι εύκολο και για το Θεό να θάψει τον παλαιό άνθρωπο και να αναστήσει το νέο. Βέβαια και το βάπτισμα διαραντισμού δεν είναι τελείως άγνωστο στην ιστορία της Εκκλησίας. Εφαρμοζόταν όμως ως εξαίρεση φίλοι μου και μόνο σε ειδικέ και εξαιρετικές περιπτώσεις. Πότε? ιδίω σε ασθενείς που ήταν αδύνατη η κατάδυση και ανάδυση στο νερό. Πρόκειται για το λεγόμενο βάπτισμα των κλινικών. Άλλωστε όχι μόνο στην Ανατολή αλλά και στη Δύση ο συνηθισμένος τρόπος της τέλεσης του βαπτίσματος ήταν της κατάδυσης και όχι του ραντισμού. Απόδειξη άδεια ε, αποτελούν τα σωζόμενα βαπτιστήρια σε πολλά μέρη και μάλιστα στην Ιταλία. Πόσο αδικαιολόγητη είναι αυτή η καινοτομία των Ρωμαιοκαθολικών φαίνεται και από το γεγονός ότι και στη Δύση επικράτησε πολύ αργά, μόλις κατά τον 14ο αιώνα. Λάθος λοιπόν, χάρη της ευκολίας να παραμερίζεται η διδασκαλία της Αγίας Γραφής και η αρχαία παράδοση της Εκκλησίας αυτά όσον αφορά τα μυστήρια των έρετικών, θα χαρώ πάρα πολύ να διαβάσω τις κρίσεις σας, τις παρατηρήσεις σας και γιατί όχι τις προτάσεις σας για τα επόμενα ε, θέματα που θέλετε να παρουσιάσουμε στο κανάλι μου. Να είστε καλά, ε, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Σας φιλώ!